Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου και πολλοί είναι αυτοί που θα εγκαταλείψουν το κλινονάστι είτε για τη θάλασσα είτε για το βουνό, αν και περιορίζεται φέτος η διάρκεια των διακοπών λόγω κρίσης. Στην καρδιά του Αυγούστου πάρτι κάνουν όμως οι επίδοξοι ληστές. Ο αστυνομικός διευθυντής Λάρισας δίνει σαφείς οδηγίες προς τους πολίτες, ώστε όταν γυρίσουν να μην βρεθούν προεκπλήξεων. Για να φύγουν ήσυχοι, απλά να ασφαλίζουν τα σπίτια τους. Έχουμε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που δεν ασφαλίζουν τα σπίτια τους. Τα αφήνουν ανοιχτά, αφήνουν παράθυρα ανοιχτά. Πόρτες ανασφάλιστες, δεν τις κλειδώνουν και φεύγουν από τα σπίτια τους. Ανθρώπους οι οποίοι αφήνουν τσαντάκια ή ρούχα μέσα στα αυτοκίνητα και τα αφήνουν πάνω στα καθίσματα, σαν να λένε στους κλέφτες: εδώ είναι, πάρτε το, κάντε μου ζημιά. Πρέπει να προσέχουμε όλοι μας. Πρέπει και οι πολίτες δηλαδή να προσέχουν κάποια στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες εντοπίζουν κάτι στην περιοχή τους, στη γειτονιά τους, ένα παράξενο οχήμα που κινείται. Κάποια άτομα που κινούνται παράξενα, που δεν τα έχουν ξαναδεί στην γειτονιά τους, καλά θα είναι να παίρνουν ένα τηλέφωνο στο 100 για να πηγαίνουμε να το ελέγχουμε. Και μπορώ να πω ότι ήδη γίνεται από τους πολίτες, από κάποιους πολίτες. Καλά θα είναι να μπει στη λογική όλων μας.